Συμφωνείτε ή διαφωνείτε, φίλες και φίλοι, με την εξέλιξη αυτή? Είπε το εξής, ότι με την τακτική Χριστόφια τουρκοποιείται η ελεύθερη Κύπρος. Έτσι το είπατε? Ασφαλέστατα. Εάν όλες αυτές οι υποχωρήσεις, τις οποίες έχει κάνει ο κύριος Χριστόφια, εκ περιτροπής της Προεδρία με εκτελεστική εξουσία, η στάθμιση ψήφου, το περιουσιακό και η έπικη, τότε, αν που σε εφαρμογή, είναι ξεκάθαρο ότι θα τουρκοποιηθεί ολόκληρη η Κύπρος και δεν θα έχει κανένα δημοκρατικό πολίτευμα. Δεν μπορεί να σταθμίζει την ψήφο και να λέει ένα Τούρκο έχει 5 ψήφου και ο Έλληνα μία. Είναι συγκρουσιακό μηχανισμό. Και δεν μπορεί ένα πρόεδρο, ο οποίο όταν κάτσει πάνω στην καρδιά, ένα Τούρκο πρόεδρο, ξέρετε πόση ώρα χρειάζεται για να τουρκοποιήσει την Κύπρο? Ένα δευτερόλεπτο. Γιατί? Διότι βάλει μια πλατιά, μια υπογραφή και λέει: εγώ παραχωρώ υπηκότητα σε 1 εκατομμύριο Τούρκου. Πού θα παρακλαψούν το παραπάνω? Δεν θα είμαστε καν κράτο. Α, γι' αυτό ήταν ο λόγο τη αντίδραση με τον κύριο Κυπριανό. Και πολλά. Που εσεί κάνατε επίθεση στον κύριο Κυπριανό που είπε για τουρκοκύπριο αριστερό. Αλήθεια, ο κύριο Κάρογιαν στη δήλωση κυρίου Κυπριανού για τουρκοκύπριο αριστερό αντέδρασε εκείνη τη μέρα? Ναι, έκανα μια έτσι πολύ χλιαρή δήλωση και είπε είναι ατυχή. Μόνο αυτό. Δεν μπορούμε να μιλούμε για αυτό. Δεν σα ικανοποίησε εσά αυτό? Καθόλου, μα δεν μπορεί σε κρίσιμα θέματα. Όταν έχει απέναντι σου μια Τουρκία η οποία όχι εγκρυπτό και πίσω από τις κουρτίνες, δημόσια, δια των ηγετών της και δια των συγγραμμάτων τύπου Ταβούτογλου και εκθέσεων Μιχατέρη, διαδηλώνει και δηλώνει τι είναι που σχεδιάζει για μας. Και εμείς περίπου λέμε ότι θα λύσουμε το πρόβλημα με την επαναπροσέγγιση. Ξέρεις, το ΑΚΕΛ επαναπροσεγγίζεται από το 60 με τους αδερφούς του Κοϊπρίου. Έφερε κανένα αποτέλεσμα? Εγώ αναγνωρίζω ότι υπάρχει πάρα πολλοί σωστοί άνθρωποι Τουρκοκύπριοι που θέλουν τα ίδια πράγματα που θέλουμε και εμείς. Ένα μέλλον σωστό, ένα μέλλον ευημερίας, ένα μέλλον δημοκρατίας που να σέβεται ο καθένας τα δικαιώματα του άλλου. Δεν έχω καμία αμφιβολία. Αλλά η Τουρκία δεν είναι το που θέλει στην Κύπρο. Έχει 45.000 Τούρκους στρατιώτες, έφερε 200.000 επίκους και μα λέει τι θα κάνει. Δεν μπορεί, ας πούμε, γιατί έχει ορισμένες έτσι αφελείς απόψεις ή το ΑΚΕΛ ή ο κύριος Χριστόφιας και χτίζουν πάνω σε ιδιοληψίες τις οποίες δεν ξέρω πού τις βρήκα, ότι θα βρούμε τη λύση του προβλήματος μας και θα διασφαλίσουμε το μέλλον μας. Αυτά είναι η εικονική πραγματικότητα η οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Είναι ψευδεστήσεις. Φίλες και φίλοι, ο κύριος Κουλίας είναι χήμαρος σήμερα. Αντιλαμβάνεστε ότι ένας δημοσιογράφος που κατά κόρον διακόπτει τους συνομιλητές του, σήμερα ακούει. Ακούει και παρεμβαίνει την ώρα που χρειάζεται. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τον κύριο Κουλία? 900-40-401 όσοι συμφωνείτε και 900-40-402 όσοι διαφωνείτε. Και εγώ θα σας τα δώσω τα στοιχεία αυτά. Γιατί αυτά τα στοιχεία περνάνε μέσα από την αρχή των τηλεπικοινωνιών. Και θέλω να τα γνωρίζετε. Δηλαδή, τι λέτε στον κύριο Χριστόφια για το Κυπριακό? Ότι κύριε δεν πήγες καλά, κύριε πρόεδρε, μας πήγες πίσω, μας οδηγείς πού, σε ποιο σημείο? Έχω δηλώσει κατ' επανάληψη και τη γραμμή του κύριου Χριστόφια και εγώ είναι μια πραγματικά σε δύσκολη θέση όταν βλέπω τον πρώτο την τάξη αυτής της χώρας, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όταν παίρνει το αεροπλάνο να πάει στο εξωτερικό, αντί να υπερασπιστεί το πρόβλημα μας που είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής, ασχολείται με τι συμβαίνει στην Κύπρο. Πρόσφατο προχθεσινό παράδειγμα, πήγε στη Αυστραλία και είπε αυτές τις απαράδεκτες δηλώσεις για το προκαθήμενο της Εκκλησίας, ότι είναι τα ράσα που δεν κάνουν τον παπά. Ναι. Και είπε εκείνον το περιβόητο, μα γιατί δεν γιορτάσε ο κύριος ο συναγερμός για τις δύο έδρες που πήρε. Δηλαδή, πραγματικά μου προκαλεί κατάπληξη και μεγάλη στενοχώρια που ο πρόεδρος της χώρας μου, όταν βρίσκεται στο εξωτερικό, κάνει τέτοιου είδους δηλώσεις. Ή το άλλο το περιβόητο. Κομματάρχης αυτό. Ή το άλλο το περιβόητο που πήγε στο Προύκι στην Αμερική και ιστάμενος σε αυτόν τον χώρο όπου μπαίνουν και μιλούν αρχηγοί κρατών, και όταν κατεβείς από το αυτοκίνητο, βλέπουν και πόσα βήματα κάνει. Ναι. Και στάθηκε εκεί με τα φτωχά αγγλικά του να μιλά στην αγγλική γλώσσα και να λέει ότι εισέβαλαν οι μητέρες πατρίδες στην Κύπρο, εξομοιώνοντας την κατοχική Τουρκία και την εγκληματική Τουρκία με την Ελλάδα. Αυτό είναι θλιβερό και λυπηρό. Και μετά αρχίζουν οι εξηγήσεις. Λέει, μα δεν εννοούσε έτσι ο πρόεδρος και δεν εννοούσε αλλιώς. Πήγε, σε παρακαλώ, για τα 50 χρόνια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην Βουλή των Ελλήνων, ιστάμενος για πρώτη φορά Κύπριος πρόεδρος ενώπιον των 300 Ελλήνων βουλευτών. Και είπε το εξής αμήμητο. Γιατί ένας παππούς εδώ έβαλε στο εγγονάκι ένα πιτεάκι και έλεγε: ζήτω η Χούντα και θα παίξουμε τους Τούρκους και τους κομμουνιστές. Και κατάγγελε τον λαό της Κύπρου ότι περίπου είμαστε
σοβινιστές και εθνικιστές. Αυτά τα κάνει ποιος? Ο πρόεδρος της χώρας. Αυτόν καταδεικνύει πώς λειτουργεί και πώς σκέφτεται. Ή δεν μπορεί να λέει, ο πρόεδρος, παρακαλώ, με τρόπον ηρωνίας περί ωραίων Ελλήνων. Άρα... Έλληνες είμαστε και Έλληνες παραμένουμε. Και ελληνικά μιλάμε. Αυτό είναι το έθνος μας, αυτή είναι η καταγωγή μου. Δεν μπορεί ένας πρόεδρος, γιατί έτυχε να έχει αυτές τις ιδεολειψίες, ναι, να κινείται και να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Είναι καταθλιπτικό πραγματικά και μου πλακώνει την ψυχή. Να συμπεράνω ότι δεν θα έχει ψήφο ο κύριος Χριστόφιας από εσάς, αν ξαναβάλει υποψηφιότητα. Σε καμία των περιπτώσεων. Ούτε ο κύριος Αναστασιάδης. Σε καμία των περιπτώσεων. Α, λοιπόν, ούτε Χριστόφια ούτε Αναστασιάδη ψηφίζει ο κύριος Κουλίας. Το ενδεχομένως όχι Αναστασιάδη είναι και απάντηση σε αυτούς που λένε ότι πήγατε με το Δεσί. Σε καμία των περιπτώσεων και νομίζω ναι, κάνω μεγάλο λάθος. Ναι. Αυτοί που κάνουν διάφορες σκέψεις ή σχεδιασμούς. Ότι θα πάτε στο Δεσί. Εγώ είμαι. Κεντρός. Όχι, ότι. Ναι. Εγώ ούτε Αναστασιάδη ψηφίζω, ούτε Χριστόφια ψηφίζω. Ομήρου, θα ψηφίζατε για πρόεδρο. Εγώ ευχαρίστω ναι, θα ψηφίσω εκείνον τον άνθρωπο, ο οποίος είναι έτοιμος να υπερασπιστεί τη σωστή γραμμή που είναι εναντίον του σχεδίου ΑΝΑ, που θέλει μια Κύπρο δημοκρατική, ναι, που όλοι οι νόμιμοι κάτοικοι αυτής της Κύπρου θα είναι ένας άνθρωπος, μια ψήφος, ναι, όπου θα μπορεί να ευημερεί αυτός ο λαός σε καλές μέρες στην πρόοδο, στην παιδεία, στην ευημερία, στην υγεία και να σεβόμαστε όλοι τα δικαιώματα ενός εκάστου και όλος ο προσφυγικός κόσμος, οι Τουρκοκύπριοι πάνε στα σπίτια τους και οι Ελληνοκύπριοι στα δικά τους. Και να έχουμε ένα κράτος πραγματικά ευρωπαϊκό, όπως ισχύει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και εδώ δεν κινδυνεύει κανένας. Αυτό που λέει η Τουρκία και ήταν το επιχείρημα ότι κινδυνεύουν οι Τουρκοκύπριοι, σε μια ευνομούμενη Ευρωπαϊκή Ένωση ουδής κινδυνεύει. Καλά κάνει η Τουρκία να πάρει τα στρατεύματα και να πάνε από εκεί που ήρθε, να πάρει και τους επίκους της, να τους πάει πίσω και να αφήσει αυτόν τον μικρό τόπο να ζήσει αυτός ο λαός σε συνθήκες δημοκρατίας και ευημερία. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Όποιος πρόεδρος είναι διατεθειμένος προς την κατεύθυνση, εγώ είμαι πρώτος και καλύτερος που θα ήσταμαι και θα φωνάζω από πρωί μέχρι νυχτός να το ψηφίσει ο κυπριακός λαός. Και εν κατακλείδη, διότι αντιλαμβάνομαι, κλείνουμε σε αυτή τη στιγμή. Ακριβώς κλείνουμε. Θέλω να πω το πολύ απλό. Ναι. Αυτό που έκανα για μικρό βήμα ναι, προς την ορθή κατεύθυνση, ναι, το οποίο θα επαναλάμβανα και άλλα και την επομένη, αν χρειαζόταν. Και η παράκληση μου προς τον κυπριακό λαό είναι, είναι όλοι να σκεφτούμε τον τόπο μας και το κοινό καλό. Είναι ένα μικρό βήμα και ας γίνει ένα μεγαλύτερο βήμα για τον λαό μας. Πολλοί που λένε ότι ενδεχομένως στη νέα περίοδο την πολιτική της Κύπρου ο Ζαχαρίας Κουλίας είναι μέσα, τι απαντάτε? Διότι πολλοί λένε ότι έχει ανακατευθεί έτσι η κατάσταση που το δίκο θα έχει προβλήματα. Κάποιοι βουλευτές θα κινηθούν αριστερά-δεξιά, δεν ξέρω τι κλπ. Το ΑΚΕΛ θα θέλει να παίρνει ψήφους και οπαδούς από το δίκο, η ΕΔΕΚ μπήκε στα πράγματα, ο Κουλίας από εδώ, ο άλλος από εκεί, ο ένας θέλει να γίνει πρόεδρος, ο άλλος θα μην είναι. Πώς το βλέπετε όλο αυτό το σκηνικό, γιατί έχει ανακατευθεί κάπως η κατάσταση? Πρέπει να τερματιστεί ο πρωταθλητισμός, ναι, και ο κόμμα θα είναι πρώτο και πιο δεύτερο. Ναι. Ο πρωταθλητισμός πρέπει να δοθεί στην επιβίωση του τόπου μας. Πάτε για ακόμα, κύριε Κουλία. Κύριε Λέζο, για όνομα του Θεού, δεν είναι. Ένα λεπτό. Σε καμία των περιπτώσεων. Σε καμία. Κύριε Λέζο. Εάν βρεθούν άλλοι τρεις βουλευτές και πούνε Ζαχαρία Κουλία, σε γουστάρουμε, μας αρέσεις. Αυτά... Γιατί μιλάς κυπριακά, είσαι υπέρ της Κύπρου, θέλεις δίκαιο αγώνα, θέλεις αυτό, θέλεις εκείνο. Και μαζεύονται άλλοι τρεις-τέσσερις. Και λένε Ζαχαρία Κουλία, την πίστη την έχεις, τη γνώση την έχεις, τα αγγλικά τα ξέρεις και μπορείς άνετα και τα χειρίζεσαι, έχεις και ισχυρό λόγο να φτιάξουμε μια ομάδα, να κάνουμε το νέο κέντρο για παράδειγμα. Όχι. Το αποκλείεται αυτό? Όχι, αλλά έχω δηλώσει κατά επανάληψη ότι θα είμαι ο ευτυχέστερος του ανθρώπου. Ναι. Όλες αυτές οι κεντρώες δυνάμεις ναι, να συγκεντρωθούν σε ένα χώρο και να ενώσουμε δυνάμεις. Και επειδή οπα, μου θυμίζεις. Αυτό. Κύριε. Από ένα καλό παράδειγμα. Ναι. Επειδή από πρωί μέχρι νυχτό ναι, και το εκφραστικό όργανο του Αγγέλη Χαραυγή μιλάει περί ενότητος. Ναι. Δηλαδή την ενότητα την κάνουμε όπως το γαλανοπούρε ναι, χρώμα, ναι, δηλαδή θυμηθούμε τη φαινόμενα από πάνω. Ναι. Ξέρετε, ενότητα υπάρχει στο μύθο του, ο μύθο του Εσώπου. Θυμάστε την ιστορία με τις Βέργες. Ναι. Όταν τις βάλεις όλες μαζί, δεν σπάνε. Ναι. Οι ενωμένες Βέργες ναι, κρατούν καλά. Ναι. Εγώ διαθέτω μία. Ναι. Είμαι έτοιμος να την εναποθέσω στον χώρο του κέντρου, νομίζω ότι θα εναποθέσουμε όλοι το δικό μας ραβδί ναι, για να ισχυροποιήσουμε τον κοινό στόχο προς τον κοινό αγώνα. Μισό λεπτό, γιατί τώρα βγαίνει η είδηση. Και τώρα... υπάρχει, ναι, υπάρχει και στο σύμβολο της πίστεως η ενότητα. Αλλά ενότητα στόχων και σκοπών, όχι ενότητα καινή περιεχομένη.
Ουσιαστικά δηλαδή τώρα που τελειώνουμε, τώρα που κλείνουμε, κάνετε προσκλητήριο. Προσέξτε φίλες και φίλοι, τι λέει ο κύριος Κουλίας. Επειδή είμαστε πολλοί που μας έχουν κατασπαράξει τα άλλα κόμματα, παίρνει το ένα κόμμα από το κέντρο, το άλλο κόμμα αριστερά και δεξιά κλπ. Κλπ. Ο καθένας αποτελεί μια βέργα. Όλοι μαζί να ενωθούμε και ό,τι βγει. Αυτό λέτε. Τώρα, αυτό το δικό μου είναι στη διάθεση του κέντρου να τα βάλουμε όλα μαζί ναι. Και να κάνουμε ένα ισχυρό κέντρο που θα αγωνιστεί για τα δίκαια και τα δικαιώματα τούτου του λαού. Με το δίκο ή με το καινούριο δίκο. Και με το παλιό και με το καινούριο και με το επίσημο και το ανεπίσημο και το ημιεπίσημο. Όσοι πιστεύουν σε αυτές τις σπουδαίες αρχές ναι. Που ανέφερα προηγουμένως, ναι. Είναι καλοδεχούμενοι και εμένα το ραβδί μου είναι πρώτον εκεί. Ωραία. Και ο Μάριος ο Κάρογιαν θα πει: θέλω την ταυτότητά σου, κύριε Ζαχαρία Κουλία, την κομματική. Δεν μπορείς να περάσεις από το δίκο. Δεν θα περάσεις από το κατόφλι. Τι το απαντάτε. Δεν το αναγνωρίζω το δίκαιο μου ότι είναι αστυνομικό να παίρνει ταυτότητα. Είναι γνωστή ταυτότητα. Εννοώ την κομματική ταυτότητα. Είναι γνωστή ναι. Ταυτότητα μου, είναι εδώ και δεν μπορεί να πάρει κανένα. Άρα ανεξάρτητος, μεμονωμένος στο κοινοβούλιο. Όχι μεμονωμένος, γιατί μεμονωμένος. Θα είμαι ο Κουλίας που είμαι, ναι. Θα εξακολουθήσω να κάνω την ίδια δουλειά. Ωραία. Χτυπάει το τηλέφωνο και ο Αναστασιάδης και λέει: κύριε Κουλία, επειδή σε βλέπω και είσαι μόνος όταν έρχεσαι με τους 28-29, πόσους έχουν στο 19-20, να έχεις και πιο μεγάλη παρέα. Αυτά δεν γίνονται. Αν θέλει να κοπιάσει στην παρέα τη δική μου Αναστασιάδης, καλό να ορίσει και να μπούμε στην ίδια γραμμή. Εάν το πει ο κύριος Ομήρου, τον οποίο. Αγαπητέ μου, αυτιά για όλους ισχύουν τα ίδια πράγματα. Και ερώτημα. Δεν θέλω να γίνομαι φορτηγός, αλλά ερώτημα. Η απάντηση είναι πάντα ίδια. Ο Ζαχαρίας ο Κουλίας είναι ο πολιτικός που λέει όχι στους άλλους και ότι κύριοι δεν είμαι ένα οικόπεδο στο οποίο θα μπείτε και θα κάνετε ό,τι θέλετε. Καταρχήν δεν είμαι πολιτικός για να ξέρετε. Μην μου πείτε. Καθόλου. Μα τόση ώρα πολιτικά μιλάμε. Καθόλου. Νομίζω. Εσείς δεν είστε πολιτικός. Όχι, νιώθω ένας όπως είναι όλος ο απλός ο κόσμος. Ειλικρινά δεν νιώθω διαφορετικά. Και για να ξέρεις ένα χουί που έχω ένα συνήθειο. Ναι. Όταν έγινα βουλευτής, ναι. Δεν άλλαξε συνήθεια. Θα πάρω το ηλεκτρικό ρεύμα, θα σταθώ στη δουλειά στην τράπεζα να το πληρώσω. Αυτό σας θυμά. Ναι, είναι ένας καλός τρόπος. Γιατί μπορείτε να στείλετε ένα υπάλληλο, πάτε να το πληρώσει. Ένας καλός τρόπος. Σούπερ μάρκετ πάτε. Άμα έχω χρόνο, ναι, κάποτε πάω έτσι. Ωραία. Ωραία. Όμως, ναι. Για να ξέρεις, ναι. Τις συνήθειες μου δεν τις άλλαξα, ούτε νιώθω ότι είμαι πολιτικός. Νιώθω ότι είμαι ένας πολίτης όπως και τους άλλους. Όταν βλέπετε σε εφημερίδες το όνομά σας, πρώτη σελίδα. Πρώτη σελίδα. Δυνατά. Να παίζει ξαφνικά, όχι από το τίποτα γιατί είστε πολύ γνωστός, πώς σας φαίνεται. Καθόλου παράξενο. Δεν είναι και τίποτα το σπουδαίο και το σημαντικό. Δηλαδή. Γιατί να είναι σπουδαίο. Για να μπει το όνομα σου στην εφημερία, όταν είναι σωστός ο λόγος, ναι. Εντάξει, μπορεί να πεις, προσέφερες κάτι. Για να παραδειγματίζουν οι νεότεροι, διότι είπε ο σπουδαίος, ναι. Ο Θεοδωράκης, έχουν μολυθεί οι ιδέες, οι αρχές και οι αξίες του ελληνισμού. Αυτό που είπε ο πολύ σπουδαίος άντρας αυτός, ο Μίκης Θεοδωράκης, ναι. Που στάθηκε τη δύσκολη ώρα του δημοψηφίσματος ναι. Παρά το πλευρό του ναι. Τάσου, ναι. Είπε αυτόν που λέει εμολύναμε τις ιδέες και τις αρχές. Νομίζω έχουμε φτάσει στον πάτο και εδώ και στην Ελλάδα. Θα πει τώρα κάποιος, δεν αντέδρασε ο γιος του Παπαδόπουλου στο κόμμα που παραβιάστηκαν οι αρχές του πατέρα του μέσα από το ίδιο το Δημοκρατικό Κόμμα. Και αντέδρασε ο κύριος Κουλίας, ο οποίος δεν είχε καμιά συγγένεια με τον Παπαδόπουλο παρά μόνο ιδεολογική. Νομίζω είναι άσχετο. Δεν σας άσχετο γιατί. Είναι άσχετο το επιχείρημα. Γιατί. Και δεν λένε, θέλω το λένε. Δεν θέλω να το κρίνω και το συγκρίνω με αυτόν τον τρόπο. Σε τέτοια θέματα. Τ' άκουσα και αυτό. Ότι δεν αντέδρασε ο γιος του Παπαδόπουλου, αντέδρασε ο κύριος Κουλίας. Έχετε όμως δικαίωμα, δεν έχετε να αντιδράσετε. Εγώ νομίζω ήμουν γνωστός κύριος ναι. Ότι σε αυτά τα θέματα ενεργώ όπως ενεργώ και νομίζω συγκρίνουν πράγματα ανώμια. Η επιλογή του ενός και του άλλου είναι, έχει τα δικαιολογητικά της. Ο καθένας μπορεί να το εκλάβει όπως νομίζει και μπορεί να έχει την ίδια μεγάλη προσφορά είτε επέλεξε τον έναν τρόπο είτε επέλεξε τον άλλο. Και ο Νικόλαος Παπαδόπουλος ναι. Νομίζω ότι ήταν εξίσου σταθερός και πιστικός ναι. Στις ίδιες αρχές και στις ίδιες ιδέες που υπερασπιστήκαν πάρα πολύ και υπερασπίζονται το δίκο και η βάση του κόμματος. Δεν μπορεί να ασκείται η κριτική για τον Νικόλα γιατί αποφάσισε με τον τρόπο που απεφάσισε σε σχέση με το ότι το αποφάσισα εγώ. Νομίζω αδικούμε την ιστορία του ανδρός και των σπουδαίων και σημαντικών έργων που επιτελέσαν και επιτελεί άχρη ημερών ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Να ρωτήσω κάτι. Ο γιος του ύμνηστου Παπαδόπουλου δεν σας πήρε κατευθείαν να πει «Κύριε Κουλία, μπορούμε να βρούμε μια μέση οδό, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε». Εδώ είναι γνωστό ο Νικόλας, ήρθε ναι. Και πήγε στη Λάρνακα, πήγε στον κόμμα ο άνθρωπος, ναι. Ήρθε ναι. Στη ναι. Λάρνακα, κάτσαμε τρεις ώρες ναι. Και προσπάθησε να επίσης... Τι σας είπε σε αυτή την κουβέντα. Θέλει να μάθει ο κόσμος.
Ο γιος του Παπαδόπουλου. Είναι γνωστό, δηλαδή. Είναι γνωστό. Μου είπε ότι ναι. Κύριε, εμείς πρέπει να παραμείνουμε και να κάνουμε την επιλογή μας ως κόμμα. Μου εξήγησε πάρα πολλά επιχειρήματα τα οποία πραγματικά με προβλημάτισαν. Ναι. Γιατί είναι σοβαρό παιδί, δεν είναι. Είναι ωραίος πολιτικός και σοβαρό παιδί, ναι. Ήταν σωστά τα επιχειρήματα, τα άκουσα με τα μεγάλη προσοχή, αλλά εξήγησα ότι θα πάρω την απόφαση αφού ακούσω όλο τον κόσμο και παρά την ορθότητα των επιχειρημάτων του, τα οποία άκουσα με τα μεγάλη προσοχή, θα αποφάσισα την ίδια λυμμένη απόφαση, θα την έλεγα όταν ερχόταν η ώρα της ψηφοφορίας και ο λόγος που δεν το έκανα. Την ώρα που τις 10 μέρες ήταν για να δοθεί ευκαιρία σε πάρα πολύ κόσμο που ενδιαφέρονται να μου πει την άποψη του, να την ακούσουν. Διότι πρέπει πάντοτε να είμαστε καλοί ακροατές. Θέλω ο δικός σας επίλογος να είναι απέναντι στον κόσμο. Δηλαδή, τι έχετε να πείτε στον κόσμο, εμείς όποτε νομίζετε ότι πρέπει να τα ξαναπούμε, θα τα ξαναπούμε. Εγώ, φίλες και φίλοι, εδώ θα σταματήσω. Ένα πράγμα θα σας πω μόνο. Όσοι συμφωνείτε, μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 900 40 100. Να ξαναδώ τα χαρτιά μου. 401 900 40 401. Όσοι συμφωνείτε και όσοι διαφωνείτε, 900 40 402. Κλείνει ο κύριος Σκουλίας με το ερώτημα το δικό μου. Κοιμάστε ήσυχος το βράδυ. Κάνατε αυτό που έλεγε η ψυχή σας. Είστε εντάξει. Και είστε έτοιμος να δώσετε ένα διαρκή αγώνα για το Κυπριακό από εδώ και μπρος, σε μια νέα βάση. Αγαπητοί μου, αυτό που έκανα δεν θεωρώ ότι είναι σπουδαίο και σημαντικό, όμως είναι ένα βήμα προς την ορθή κατεύθυνση, εποφελία του κοινού καλού για τον τόπο μας στις δύσκολες ώρες που περνά αυτή η μη κατεχόμενη πατρίδα. Ναι. Η συνέπεια είναι για να διδάσκονται, η συνέπεια των πολιτικών αδρών είναι για να διδάσκονται οι νέοι, και να προβληματίζονται οι παγίδες.